Ρομπότ για κάθε γούστο παρουσιάζονται στο Robotville Festival στο Μουσείο Επιστημών του Λονδίνου, με τα πιο εντυπωσιακά να είναι όσα μοιάζουν πολύ με ανθρώπους. Τα ρομπότ που παρουσιάζονται στην έκθεση έχουν πολλές λειτουργίες. Το iCube μαθαίνει παίζοντας με τους ανθρώπους, ενώ το Charlie προσφέρει βοήθεια σε παιδιά που πάσχουν από αυτισμό. Η έκθεση φιλοξενεί συνολικά 20 διαφορετικά ρομπότ, ενώ όσοι την επισκεφθούν μπορούν να γνωρίσουν και τους ανθρώπους που τα σχεδίασαν. Το καθένα κάνει μια διαφορετική δουλειά, άλλα κολυμπούν, άλλα εξερευνούν και άλλα κάνουν τις δουλειές του σπιτιού. Ο γλυκούλης iCube βοηθά τους επιστήμονες να μελετήσουν τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Παίζοντας με ανθρώπους, μαθαίνει πώς να αλληλεπιδρά με τους άλλους. Ο Σουηδός Λούρο είναι το ρομπότ με το χαρακτηριστικό γούνινο καπέλο. Μαθαίνει από τη συζήτηση με τους ανθρώπους και μπορεί να λάβει μέρος σε συζητήσεις με πολλούς συμμετέχοντες. Οι κατασκευαστές ελπίζουν ότι κάποια μέρα θα μπορεί να εξερευνά την πόλη, ρωτώντας ανθρώπους που θα του δίνουν κατευθύνσεις. Ο βρετανικός Concept δημιουργήθηκε από το Πανεπιστήμιο του Plymouth, έχει φωτεινό πρόσωπο και μπορεί να αλλάζει εκφράσεις, απαντώντας στις εκφράσεις των ανθρώπων με τους οποίους συναναστρέφεται. Η τεχνολογία του μελετάται και στο Κατάρ, όπου θέλουν να δημιουργήσουν ένα ρομπότ receptionist. Ο γαλλικός Nao είναι ένα ανθρωποειδές ρομπότ που μπορεί να κάνει πολλές κινήσεις και να βοηθήσει στο σπίτι. Ακούει, αναγνωρίζει τη φωνή και πρόσωπα και αντικείμενα. Δέχεται εντολές και μπορεί να προστατευτεί αν δει ότι κάτι πέφτει. Η Ντόρα φτιάχτηκε από το Πανεπιστήμιο του Μπίρμιγχαμ, είναι περίεργη και της αρέσει η εξερεύνηση. Για την ακρίβεια, μπορεί να βρει πράγματα όπου έχετε χάσει. Ο Κασπάρ μοιάζει με μικρό παιδί. Δεν μπορεί να περπατήσει, αλλά κουνά χέρια και κεφάλι και αλλάζει την έκφρασή του. Παίζει με τα παιδιά και μπορεί να καταλαβαίνει τα συναισθήματα των άλλων και να αντιδρά αναλόγως. Αν γαργαλίσει κανείς τα πόδια του, ξεκαρδίζεται. Δημιουργήθηκε για να βοηθάει παιδιά με αυτισμό στην κοινωνικοποίηση. Ο Τσάρλι μπορεί να σας θυμίσει κάτι όταν το κοιτάξετε. Αυτό γιατί παίρνει την έκφραση όποιου έχει απέναντί του. Το iPhone 4S Elite Gold είναι μία ακόμα δημιουργία του Stuart Hughes, ο οποίος στο παρελθόν είχε πάρει πολλά gadget της αγοράς και τα είχε μετατρέψει σε πολύτιμα κοσμήματα. Το νέο iPhone 4S Elite Gold κοστίζει 9,4 εκατομμύρια δολάρια, αφού διαθέτει 500 άψογα διαμάντια συνολικά, 53 διαμάντια στο πίσω μέρος στο λογότυπο της Apple, 24 καράτια χρυσή πλάκα στο πίσω μέρος, χρυσό home button με διαμάντι 8,6 καρατίων, καθώς και ένα έξτρα ροζ διαμάντι 7,4 καρατίων, σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης θέλει να αλλάξει το home button. Ο Stuart Hughes αναμένεται να κατασκευάσει μόνο δύο τέτοιες συσκευές και δεν μπορούμε να καταλάβουμε το γιατί. Ένα βίντεο το οποίο μας τράβηξε την προσοχή προέρχεται από την κυρία Samsung. Σε αυτό πρωταγωνιστής είναι μια φορητή συσκευή με εύκαμπτη OLED οθόνη. Παρόμοια τεχνολογία με εύκαμπτες οθόνες έχουμε ξαναδεί πρόσφατα από διάφορες εταιρείες, ανάμεσα στις οποίες είναι και η Samsung και η Nokia. Ωστόσο, το εν λόγω βίντεο είναι σίγουρα ένα από τα πλέον εντυπωσιακότερα που έχουμε δει μέχρι τώρα. Μη σας είναι πάρει όμως η χαρά, μιας και δεν είναι πραγματικότητα, αλλά στόχο έχει να μας δώσει μια ιδέα του πώς αντιλαμβάνονται οι κατασκευαστές συσκευών το μέλλον των ταμπλετών. Ένα δοκιμαστικό πρόγραμμα του Κέντρου Ηλικιωμένων της Νέας Υόρκης επιτρέπει στους ηλικιωμένους που δεν μπορούν να βγουν από το σπίτι τους να χρησιμοποιούν την τεχνολογία κατά της κοινωνικής απομόνωσης και της κατάθλιψης. Όπως μπορείτε να δείτε και στο βίντεο, ένας 87χρονος που συμμετέχει στο πρόγραμμα αυτό δηλώνει ότι περίμενε να πεθάνει μέχρι που πήρε υπολογιστή και πλέον του έδωσε μία νέα ανάσα ζωής. Με τον ειδικά διαμορφωμένο ηλεκτρονικό υπολογιστή που τους παρέχει αυτό το πρόγραμμα, οι ηλικιωμένοι μπορούν με ένα κλικ να μπουν στο YouTube και να παρακολουθήσουν βίντεο, να ξεκινήσουν συζητήσεις μεταξύ τους και φυσικά να ενημερωθούν για όλες τις ειδήσεις μέσα από τον ειδικά διαμορφωμένο browser του υπολογιστή. Τέλος, αν για οποιοδήποτε λόγο χρειαστούν κάτι ή έχουν κάποιο πρόβλημα με τον υπολογιστή τους, μπορούν πάλι με ένα απλό κλικ να επικοινωνήσουν με κάποιον ειδικό και να τους το λύσει από απόσταση άμεσα.